Και επιστροφή στο στούντιο. Είναι μαζί μου ο Παύλο Τσίμας. Είναι οι πιο αθόρυβες αυτοδιοικητικέ εκλογές που έχουμε κάνει ποτέ, νομίζω. Ναι. Ίσως γιατί ε, δεν έχουν αυτό το πολύ μεγάλο πολιτικό, ας πούμε, στίχημα που είχαν πάντα ή συνήθως οι δημοτικές εκλογές. Είμαστε πολύ κοντά στι εκλογές. Έχουν περάσει πόσο, Τρει μήνε. Επίση, η εικόνα του πολιτικού σκηνικού είναι πολύ ασύμετρη. Δηλαδή, δεν περιμένουμε να συμβεί κάτι που να πούμε Α, άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Ε, τα πολιτικά, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που έχει αρχίσει να μου δίνει στα νεύρα, τα πολιτικά διακυβεύματα, τέλο πάντων τα στοιχήματα. Είναι χαμηλή ένταση. Δηλαδή, θα, αυ, την, την, την Κυριακή το βράδυ, τι θα μετράμε. Τι θα, θα μετράμε. Θα μετράμε. Τι θα μετρηθεί. Αν η Νέα Δημοκρατία, η επίσημη υποψήφοι του στι περιφέρειες... Ε... Έχει ζητήσει το 13 στα 13, ναι, Μπράβο. Έχει πιθανότητα να το πετύχει, θα το ξέρουμε την Κυριακή mm. το βράδυ. Ή αυτά τα αντάρτικα ψηφοδέλτια, δηλαδή οι υποψήφοι που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και απειλούν τον επίσημο υποψήφιο σε 4, 5, 6 περιφέρειε, θα κάνουν ζημιά. Θα υπάρξει, α πούμε, μία έκφραση, έστω καταγεγραμμένη, ε, κάποια δυσφορία απέναντι στην κυβέρνηση που καταγράφεται με διασπορά ψήφων δεξιά και αριστερά. Η... Αυτό είναι το θέμα. Αν θα έχει κάποια θετική ή κάποια αρνητική επίπτωση, ναι. το πετύχει ή δεν το πετύχει. Και βέβαια οι τρει μεγάλοι Δήμοι, που όπω πάντα έχουν ένα, είναι ένα πολιτικό στοίχημα. Αλλά νομίζω ότι ποτέ, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ από το 1975-1978 και ύστερα, ποτέ νομίζω δεν είχαμε δημοτικέ εκλογέ όπου το κεντρικ... να, μην, να μην μπέζανε, να μην ήταν φανερό ναι. ότι θα έχουν κάποια πολύ μεγάλη σημασία για του κεντρικού πολιτικού συσχετισμού. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν καινούριο αρχηγό. Έχει mm. τον Στέφανο Κασελάκη. Θα το μετρήσουμε κάπω πάνω σε αυτή την κάλπη. Ε, αν οι υποψήφοι που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαιναν καλύτερα από ό,τι έχει καταγραφεί και από ό,τι περιμένουμε, θα μπορούσε ενδεχομένω να θεωρηθεί ας πούμε, μια επίδραση του νέου αρχηγού. Δεν το βλέπω. Και επίση φαίνεται ήδη στι δημοσκοπήσει, φάνηκε στι δημοσκοπήσει ότι δεν υπάρχει τέτοια. Ακόμη δεν υπάρχει τέτοια mm. επίδραση. Άρα, δεν το βλέπω. Επίσης, αν πάνε χειρότερα... Αυτό πάλι θα διαβαστεί κάπως. Για τον κύριο Κασελάκη. Ναι. Ε, Είτε ναι, κάποιοι λένε α... ότι αν υπήρχε ένα μπαμ θα το βλέπαμε. Προφανώς, αλλά δεν το βλέπουμε ήδη. Προφανώς μπαμ δεν υπήρξε και, και δεν υπάρχει. Ε, εάν όμως οι επιδόσεις είναι πολύ χειρότερες από τις αναμενόμενες, αν για παράδειγμα... Ε, γενικά υπάρχει μια τάση, Κάτι με μετρήσουμε και δούμε ότι εκεί που Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανταγωνιστές. Mm. Σε περιφέρειες και μεγάλους δήμους. Τώρα μιλάμε εκεί που υπάρχει πολιτικό διακύβευμα στοιχειώδες. Οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν χειρότερα από του υποψηφίου του Πασόκ. Τότε ναι, αυτό θα μετρήσει για τον κύριο Κασελάκη. Ότι όχι απλώ δεν κατάφερε να βελτιώσει τα πράγματα, αλλά δεν κατάφερε να τα εμποδίσει να γίνουν χειρότερα. Αλλά υποθέσει είναι αυτά. Σενάρια κάνουμε. Mm -hmm. Παύλο, με τι κριτήριο πιστεύει θα πάει ο κόσμο να ψηφίσει, Ο κόσμο έχει ξαναψηφίσει όπω είπαμε, άλλε δύο φορέ τώρα το καλοκαίρι. Στι δημοτικέ εκλογέ, ναι. Καθ' αυτό λέμε... υπάρχει και αποχή. Δηλαδή η αποχή μπορεί να διαμορφώσει yeah. καταστάσει. Ποτέ δεν είναι καλό πράγμα η αποχή. Και εντάξει, πάντα. Στι δημοτικέ εκλογέ υπήρχε μια τάση να είναι χαμηλότερη η συμμετοχή, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι. Η, η, η αποχή δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, η αποχή σημαίνει ότι τι, εκχωρώ τη ζωή μου στο τίποτα, στο να. πουθενά. Ε, νομίζω ότι η, αυτή τη, πάντα στι δημοτικέ εκλογέ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το, ο παράγοντα αυτοδίκηση. Δηλαδή, ψηφίζει έναν δήμαρχο γιατί είναι καλό ή τον καταψηφίζει γιατί δεν ήταν καλό. Το ποιον πολιτικό χώρο εκπροσωπούσε, έρχεται δεύτερο. Ας... Στι περιφέρειε δεν είναι έτσι. Α περιφε... πούμε το παράδειγμα του Περιφερειάρχη Κρήτη. Είναι ναι. απόδειξη ότι ένα καλό Περιφερειάρχη. Τον στηρίζουν και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Την προηγούμενη φορά ναι. τον ψήφισε, ψηφίστηκε υποστηριζόμενο από το Πασό και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τι, τι να μετρήσει η εκλογή του Περιφερειάρχη Κρήτη, είναι φανερό ότι αποτυπώνει το πρόσωπό του, τι ικανότητέ του, την επιτυχημένη διαχείρισή του. Και αυτό θα ισχύσει για πολλέ άλλε περιπτώσει. Στι περιφέρειες νομίζω, το πολιτικό θα μετρήσει προφανώ περισσότερο και κυρίω θα φανεί εκεί αν ε, υ, υ, υπάρχει μια φθορά τη κυβέρνηση από του μήνε αυτού το και από τι φυσικέ καταστροφέ. Θεσσαλία, ας πούμε, θα είναι το, μια περιφέρεια την οποία θα τη Ναι, και θα, θα βάλουμε το μικροσκόπιο μα και ειδικά στην ναι. Θεσσαλία την Κυριακή που θα είμαστε εννοείται εδώ από τι 6 στη μεγάλη κρολογή βραδιά του Σκάι. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ.